Το ζητούμενο είναι, πατέρα Ιωνά, κατά πόσον βιώνουμε τη λειτουργία μετά τη Θεία Λειτουργία. Διότι η Θεία Λειτουργία δεν τελειώνει με το διευχόν. Ίσα-ίσα. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Βεβαίως, εγώ να σας διορθώσω. Εσείς ξέρετε, εγώ δεν έχω να διορθώσω κανένα και εγώ έχω τα δικά μου τρελά. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, εμείς παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία. Κανείς δεν την παίρνουμε, ας πούμε, για να βιώνουμε καλύτερα πράγματα. Την παίρνουμε διότι είμαστε χριστιανοί. Παίρνουμε λοιπόν αυτό το φως μέσα μας για να το διασπείρουμε στην κοινωνία, στο σύμπαν ολόκληρο. Αυτή λοιπόν είναι η Θεία Λειτουργία. Μετά τη Θεία Λειτουργία. Συνεχίζεται δηλαδή. Είναι η ζωή πια, μας, είναι το βίωμά μας. Βεβαίως. Συνεχίζεται πια, διότι και ο κάθε χριστιανός δεν πάει στην Εκκλησία όπως επανειλημμένος. Γιατί αυτά δεν τα λέω για να κάνω τον έξυπνο εδώ πέρα. Αλλά πώς θα δώσεις, ας πούμε, κίνητρο σε κάποιον ο οποίος έχει άλλες θρησκείες ή δεν πιστεύει τίποτα ώστε να γίνει χριστιανός? Αυτά ισχύουν και για την Ελλάδα, ξέρετε. Φυσικά. Αυτό που λέτε τώρα, αυτή τη στιγμή, πατέρα Ιωνά, δεν ισχύουν μόνο για την Κίνα, για την Ταϊβάν, για την Αφρική. Ισχύουν πλέον και για την Ελλάδα. Μα δεν υπάρχει αυτό. Εξωτερική και εσωτερική αποστολή. Και σήμερα ο κόσμος με την πρόοδο της επιστήμης και όλα αυτά, εάν η Εκκλησία δεν του μιλήσει τη γλώσσα του και την ανάγκη που, όπως πρέπει, δηλαδή να έρθει και του λέω ευλογία Κυρίου, που ευλογείται, ας πούμε, ευλογητός ο Κύριος και τα λοιπά, κοροϊδεύει τον εαυτό της και κοροϊδεύει τον ίδιο τον Θεό. Και γι' αυτό και ο κόσμος απομακρύνεται. Όπως και εγώ, οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια κρίσιμη καμπή. Δηλαδή, επειδή είναι όλοι μορφωμένοι, φτιάχνουν όλους τους υπολογιστές που έχετε, όλα τα όργανα κτλ. Αυτό απαιτεί μια τεράστια μόρφωση, δεκτορικά κτλ. Δεν μπορούν λοιπόν να πάνε στους παλιούς ναούς που κάνανε εκεί πέρα τώρα. Παρ' όλα αυτά πάνε, αλλά δεν το πολύ πιστεύουν. Και θυμίζουν τους Έλληνες εδώ πέρα που πάνε Χριστούγεννα και Πάσχα να πάνε το Πάσχα κοντινό και νομίζουν ότι αυτό είναι το Πάσχα. Οπότε ψάχνει ο κόσμος, δηλαδή είναι σε μια κατάσταση σήμερα που δεν έχει Θεό και ψάχνει να βρει τι γίνεται. Και πρέπει λοιπόν να του δώσετε να καταλάβει ότι η Θεία Λειτουργία ακριβώς είναι η ζωή του. Και γιατί είναι η Θεία Λειτουργία? Δεν είναι το κεριά και τα λιβάνια και τα καντήλια και οι τρίχες του παπά. Φυσικά εγώ δεν έχω εκεί πέρα, το βάζω εδώ και τη σέβομαι τους ανθρώπους. Διότι εκεί παραπέμπει ένα θεός της κόλασης που είναι έτσι. Δεν θα σας έρθω εδώ με κέρατα. Καταλαβαίνετε πώς θα μετεχθείτε στην εκκλησία σας, ας πούμε. Εντάξει, τι να κάνω. Και διότι επίσης πηγαίνουμε στην Κίνα και τα λοιπά, που και εσείς απαγορεύετε να πάτε. Και εγώ απαγορεύω. Το έχουμε πει ότι για λόγους ιεραποστολής έχετε προσαρμοστεί στα εκεί δεδομένα και πολύ όπως καλά. Όπως κάνανε όλοι οι Απόστολοι. Ας πούμε, αν δείτε τον απόκριφο βίο του Αγίου Θωμά, του Αποστόλου Θωμά. Λέει ότι στην Ινδία πήγε. Πήγε εντυμένος βραχμάνος. Και του έκανε τον αρχιτέκτονα. Έτσι, ξέρετε, ας πούμε, και του πούλησε και το παλάτι του βασιλιά και τα λοιπά. Ας πούμε, τον κλείσανε φυλακή, ήθελε να το σκοτώσει και τέτοια.